Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Vape With Us. Είναι ο Στράτος. Και είναι ο Ντίνος. Και σήμερα έχουμε τον πολυαναμενόμενο Recurve Dual από Waterfall και Mike Vapes. Mike Vapes. Σωστά. Θα δούμε σήμερα τη σύγκριση του πρώτου με τον Dual. Ακριβώς. Θα πούμε τη διαφορετικότητα που έχει ο ένας και ο άλλος. Ωραία. Θα πούμε επίσης ότι υπάρχει διπλό στήσιμο και μόνο στήσιμο στον Dual. Τη διαφορά με τον πρώτο, ο οποίος βγήκε από Waterfall και Mike Vapes πριν από περίπου 8 με 9 μήνες. Ωραία, και θα δούμε και λίγο το καινοτόμο σύστημα του αέρα, πώς έχουν βάλει τις καμπύλες, γιατί έχουν κάνει κάτι πολύ όμορφο στο αυτό. Πώς κάνει το Recurve, που ονομάζει και συσκευασία. Ακριβώς. Άρα πάμε στο close-up. Φύγαμε. Recurve Dual, λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσουμε τα βαμβάκια μας Cotton Bacon, Prime και Tricor Fused Claptons. Και πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Το καινούριο coiling tool της Waterfall, κλασικά κατσαβιδάκι και άλυγκι, ένα δεύτερο drip tip, το οποίο έρχεται πιο κοντά στον Recurve τον πρώτο, για όσους τον έχουν και θα θυμούνται, δύο βαμβάκια, quad-core fused claptons, νι 80, και εδώ πέρα τη σήμανση του coiling tool, ότι θέλουμε να είναι 7 mm και μας δείχνει πώς να το χρησιμοποιήσουμε για να κόψουμε τις αντιστάσεις μας. Επίσης μέσα έχουμε κλασικά το studded squonk pin, 4 έξτρα βίδες και 3 o-rings. User manual κλασικά και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε πάνω στον topside dual. Εδώ λοιπόν είναι το deck του Recurve Dual. Είναι πάρα πολύ κοντινό, ίδιο κάνει θα έλεγε κάποιος με τον πρώτο. Κλασικά positive negative και θα στήσουμε εδώ πέρα τις δύο αντιστάσεις μας, Striker Fused Clapton, σε τριάρι πυρήνα με 6 σπήρες. Και πάμε. Ωραία. Στύψαμε λοιπόν σε Striker Fused Clapton, 6 σπήρες σε τριάρι πυρήνα. Και τώρα, εδώ πέρα έχουμε τα 4 mm, 5, 6, 7. Είπαμε σε 7 απόσταση κόβουμε την αντίσταση και τα πόδια σε αντιστοιχεία εδώ. Ξεκινάμε το Prime. Ωραία. Τώρα τα βαμβάκια τα κόβουμε περίπου λίγο πιο έξω από το deck, ώστε να μπορέσουμε να τα κάνουμε σωστό compound. Ωραία. Και από την άλλη. Και τώρα τοποθετούμε τα βαμβάκια μας μέσα στα λούκια. Ωραία. Και το υγρό που θα χρησιμοποιήσουμε για τον Recurve Dual είναι το Fireman. Το Prime ξεκίνησε γύρω στα 40. Τώρα εννοείται ότι μπορούμε να ανεβούμε γύρω στα 55. Recurve Dual λοιπόν. Και ανεβαίνουμε πάνω στο στράτο για να τον δοκιμάσουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το close-up. Λοιπόν,
Recurve Dual από Waterfall και Mike Vapes. Στράτο, θα ξεκινήσουμε με ανοιχτούς αέριδες πάνω από το Honeycomb, το οποίο κάνει το Recurve, όπως είπαμε, και στο Close-Up. Ναι, ξεκινήστε, για να δοκιμάσουμε. Είμαστε στα 71 W, σε 18 αντίσταση, γύρω στα 3,65 V. Για δοκιμάσουμε. Φουλ ανοιχτό, όπως είπαμε. Το υγρό μας είναι από One Hit Wonder, το Fireman. Σπιτική λεμονάδα που γλυκίζει λίγο. Pink Lemonade. Ακριβώς. Για τους λάτρες. Ωραία. Τώρα θα το γυρίσουμε. Υπάρχει ένα annotation εδώ πέρα, το οποίο γυρνάμε όλο το επάνω μέρος προς τα δεξιά. Αυτό τι μας δίνει, να έρχεται παράλληλα το airflow μας με τις αντιστάσεις, με τις διπλές strikor που έχουμε κάνει, και ξεκινάμε. Είναι μια εναλλακτική περίπτωση τώρα που μπορούμε να βάλουμε παράλληλα το airflow με τις αντιστάσεις. Για να δοκιμάσουμε. Δες το στράτο. Έχουμε τη μία επιλογή, η οποία είναι full ανοιχτή αέριδες, full ανοιχτός αέρας μέσω του Honeycomb, το οποίο δίνει πιο πολύ γεύση μέσω του Honeycomb. Ναι. Ωραία, ναι, το έχουμε. Στο Honeycomb πήραν παραπάνω γεύση. Και υπάρχει και τρίτο configuration, το οποίο έρχεται ακριβώς όπως είναι από πριν. Το γυρνάμε προς τα δεξιά για να έρθει διαγώνια. Αυτό εδώ πέρα τι μας δίνει, μας δίνει μια αντίθεση και έναν πιο κλειστό, θα έλεγε κάποιος, πιο κοντά σε MTL dripper. Δηλαδή ότι έρχεται πιο restrictive, κλειστή, yeah, πιο restrictive τζούρα. Και πάμε να δούμε. Αυτό δημιουργεί και ένα στρόβιλο μέσα, ο οποίος δεν ξέρω πώς απόδοση τη γεύση, θα δούμε. Εντάξει, εννοείται πιο ήσυχο από πριν, δεν το συζητάμε. Είναι πιο ήσυχος, έρχεται πιο ζεστός ο ατμός, γιατί κάνει το στρόβιλο που έχουμε πει και σε άλλους ατμοποιητές. Αρκετά σφιχτή τζούρα με αυτό το configuration. Και αθόρυβο. Και αθόρυβο, ναι, γιατί όταν τον έχουμε full ανοιχτό, παρατηρούμε ένα μικρό σφύριγμα. Ωραία, αλλά εμείς θα πάμε στο ανοιχτό μέσω του Honeycomb. Ναι, ναι. Ωραία, εμείς μένουμε εκεί για την περισσότερη γεύση και το μεγαλύτερο σύννεφο, εννοείται. Γι' αυτό και παίρνουμε ένα τρίπο. Στάτο λοιπόν, βαθμολογία. Ο ατμοποιητής, τώρα, σαν γεύση, με το Airflow στο Honeycomb, μου έδωσε πολύ ωραία τη λεμονάδα. Αλλά στο υγρό πώς το βάζεις? Στο υγρό θα σου πω μετά, θα σου πω για τον ατμοποιητή πρώτα. Ζεσταίνεται λίγο παραπάνω, έχει ένα μικρό θόρυβο όταν έχουμε ένα μικρό σφύριγμα. Όταν έχουμε στο Honeycomb ή παράλληλα με τις αντιστάσεις. Ακριβώς, ενώ όταν το βάζουμε, όπως είπαμε, στο λίγο πιο restrictive διαγώνια, εξαφανίζεται τόσο ο θόρυβος, οπότε ναι, γίνεται πιο αθόρυβος. Ζεσταίνεται λίγο παραπάνω στις απανωτές τζούρες. Ένα οχτάρι θα το βάλω εγώ. Εντάξει, εγώ δεν θα είμαι τόσο γενναιόδωρος. Από γύρω στο 7. Έχουμε δει καλύτερους dripper. Ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι σε συνεργασία Waterfall που έχουμε πει για τη Waterfall, Mike Vapes που έχουμε πει για το Mike Vapes. Αλλά δεν θα πάω τόσο ψηλά. Θα πάω γύρω στο 7 για διπλό κιόλα. Και το υγρό είναι ένα Pink Lemonade. Ωραίο, καλοκαιρινό. Δεν το βαριέσαι. Αυτό θα έλεγα για καλοκαίρι, είναι ό,τι. Για πανωτές δηλαδή που χτυπήσαμε. Ναι. Ένα 9 είναι καλό. Νομίζω. Σπιτική λεμονάδα, φίλε. Εγώ 9 θα το βάλω. Μου θυμίσε σπιτική λεμονάδα και στην εκνοή μου έβγαλε μια πιο γλυκιά λεμονάδα. Λίγο dinner lady. Ναι. Αλλά είναι το twist που λέμε, το pink. Ακριβώς. Σε αντίθεση. Σαν φρίζα, ναι. Okay. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε ένα like. Ένα subscribe. Και μην ξεχάσετε να βάλετε και το κουδουνάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Thank you.